Καλησπέρα. Είμαι ο Χαραλαμπίδης Δημήτρης και σε αυτή την ενότητα θα μιλήσουμε για τη διάμεσο ενός τριγώνου. Η διάμεσο ενός τριγώνου χαρακτηρίζεται ως ένα από τα δευτερεύοντα στοιχεία του τριγώνου. Ως ορισμό, μπορούμε να πούμε ότι διάμεσος ονομάζεται το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει την κορυφή ενός τριγώνου με το αμέσο της απέναντι πλευράς. Για παράδειγμα, στο τρίγωνο ΑΒΓ που έχουμε στην οθόνη μας, βλέπουμε ότι αν ενώσουμε την κορυφή α με το μέσο της απέναντις πλευράς βγ, δηλαδή με το μη, τότε αυτό το ευθύγραμμο τμήμα αμη είναι και μία από τις διαμέσους του τριγώνου. Είπαμε προηγουμένως μία από τις διαμέσους. Προφανώς, σε κάθε τρίγωνο υπάρχουν τρεις διάμεσοι, αφού μπορούμε να πάρουμε τρία ευθύγραμμα τέτοια τμήματα, τα οποία θα ενώνουν τις κορυφές με τα μισά των απέναντι πλευρών. Αν τώρα σχεδιάσουμε τις τρεις διαμέσους ενός τριγώνου, παρατηρούμε ότι αυτές διέρχονται από ένα κοινό σημείο. Το σημείο αυτό ονομάζεται βαρύκεντρο του τριγώνου. Τελειώνουμε με κάποιες ιδιότητες που έχουν οι διάμεσοι, οι οποίες συχνά εφαρμόζονται σε ασκήσεις. Ως πρώτη ιδιότητα, μπορούμε να πούμε ότι σε κάθε ισοσκελές τρίγωνο, η διάμεσος που φέρεται από την κορυφή του τριγώνου, όταν λέμε κορυφή, εννοούμε την κορυφή από την οποία ξεκινάνε οι ίσες πλευρές του τριγώνου, τότε αυτή η διάμεσος είναι ταυτόχρονα και ύψος και διχοτόμος. Και δεύτερη παρατήρηση είναι ότι αν έχουμε ένα ορθογώνιο τρίγωνο και πάρουμε τη διάμεσό του από την ορθή γωνία, τότε το μήκος αυτής της διαμέσου θα είναι ίσο με το μισό του μήκους της υποτείνουσας. Εάν σας άρεσε ο τρόπος περιγραφής, μπορείτε να βρείτε περισσότερες μαθηματικές ενότητες σε μία από τις ακόλουθες διευθύνσεις ή στη σελίδα μου στο Facebook με τίτλο «Ιδιαίτερα μαθήματα μαθηματικών». Ευχαριστώ για το χρόνο σας.